Βγήκε στον αέρα ο διαγωνισμός για να αποκτήσει το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης τέταρτο στην πραγματικότητα ξωνικό τομογράφο. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας έχει ένα υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο που έχει, τον προμηθευτήκαμε το 2015 μέσω ΕΣΠΑ, που κάνει σπυροειδές απεικονίσεις. Και είναι το κυρίως μηχάνημα που χρησιμοποιούμε. Έχει ένα δεύτερο παλιότερης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται επικουρικά για περιπτώσεις που δεν θέλεις τόσο μεγάλη ακρίβεια στην απεικόνιση. Και υπάρχει και ένας τρίτος, παλιός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως γραμμικός εξομοιωτή, ως αξονικός εξομοιωτής του γραμμικού επιταχυντή στην ακτινοθεραπεία. Δηλαδή είναι το μηχάνημα που ανοιχνεύει τις αιστείες, περνάει ασύρματα τις πληροφορίες στον γραμμικό επιταχυντή και καταστρώνεται το σχέδιο των βολών. Αυτό όμως το τελευταίο μηχάνημα είναι αρκετά παλιό, παρουσιάζει συχνά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί όλες τις μέρες και κάποιες μέρες να χρειάζεται να πηγαίνουν οι ασθενείς στον δεύτερο αξονικό που έχουμε, να κάνουν εκεί την εξέταση και να μεταφέρονται τα αποτελέσματα. Με την αγορά που δεν είναι δωρεά ούτε ΕΣΠΑ, είναι αγορά με την αγορά με χρήματα του νοσοκομείου του καινούριου αυτού αξονικού τομογράφου, λύνεται αφενός με το πρόβλημα της ακτινοθεραπείας, διότι δεν θα αποσυρθεί το παλιό μηχάνημα, θα βελτιωθεί έτσι ο χρόνος αντιμετώπισης των ασθενών, θα μπορούν να εξυπηρετούνται περισσότεροι ανά εργάσιμη μέρα και επίσης θα βελτιωθεί και ο χρόνος αναμονής για αξονική τομογραφία στο ακτινολογικό, που δεν είναι μεγάλος, τώρα μπορεί να σου πούνε σε 15 μέρες θα κάνεις αξονική, αυτό μπορεί, με την έλλειψη του καινούργιου μηχανήματος μπορεί να σου λένε μεθαύριο.